έρευνα για τον πνιγμό των δύο αδελφών από τη Γαλλία στην πισίνα ξενοδοχείου στην Ιαλισσό της Ρόδου ζήτησε ο εισαγγελέας. Ενώ τους γονείς τους που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ συνδράμουν ψυχολόγοι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πιθανότατα από τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα στην δικογραφία να μην υπάρχουν κάποιες καταθέσεις οι οποίες από τον εισαγγελικό λειτουργό θεωρούνται ως σημαντικές στο να αποφανθεί και την πορεία της υπόθεσης. Οι μαρτυρίες για το πώς πνίγηκαν τα δύο κορίτσια σοκάρουν. Κάτω το συμβάν υπήρχε και η τρίτη αδερφή, μικρή 10χρονη, η οποία είχε γυρίσει την πλάτη της, ήταν στην άκρη της πισίνας και δεν αντελήφθη εκείνη κάτι να γίνεται. Μια κοπέλα βρέθηκε στη μέση της πισίνας και η άλλη στην άλλη άκρη της πισίνας. Ο ιατροδικαστής είναι κατηγορηματικός. Ο θάνατος των δύο κοριτσιών προήλθε από πνιγμό. Αναμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις έτσι ώστε να αποκλειστεί οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο. Η τραγική είδηση του πνιγμού των δύο κοριτσιών από τη Γαλλία κάνει το γύρο του κόσμου. Δύο αδελφές από τη Γαλλία πνίγηκαν σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ελλάδα, γράφει η L'Express. Τα δύο κορίτσια που πνίγηκαν σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο δεν γνώριζαν κολύμβηση. Την υπόθεση παρακολουθεί στενά και η γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα. Δύο αδελφές 17 και 20 πνίγηκαν σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο όταν προσπάθησε η μία να σώσει την άλλη, είναι ο τίτλος της Sun. Τα στοιχεία για τους πνιγμούς στην Ελλάδα σοκάρουν. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα πνίγηκαν 149 άνθρωποι, ενώ η χώρα μας είναι στην έκτη θέση στους πνιγμούς ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον νόμο, η παρουσία ναυαγοσώστη είναι υποχρεωτική όσο η πισίνα είναι σε λειτουργία, ενώ απαγορεύεται το μπάνιο για 2 με 3 ώρες μετά την κατανάλωση φαγητού. Αφού φάμε, δεν ξαναμπαίνουμε πισίνα, έτσι, το ξέρεις. Να μην μπαίνουμε όταν τρώνε. Γιατί μπορεί να γίνει αναρρόφηση και να το αίμα δεν θα προλάβει να πάει παντού. Πρέπει να πάει στους μυς, πρέπει να πάει στη χώνεψη παντού. Δεν επιτρέπονται καταρχήν οι βουτιές. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σύμφωνα με τον νόμο κάτω από 18 ετών. Σιγά σιγά από τα σκαλιά.